Στην Ξάνθη βρέθηκε τις μέρες αυτές ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, συνταγματάρχης Ανέστης Τσουκαράκης, με αφορμή την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Στρατιωτικών του Νομού Ξάνθης, αλλά και την κοπή της πίτας του Συλλόγου την προσεχή Κυριακή. Είναι η αφορμή η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Mm-hmm. Κάθε χρόνο, έτσι αλλιώς, αυτή την περίοδο, όλες οι ενώσεις, όχι μόνο τα στρατιωτικά σωματεία, όλα τα σωματεία κάνουν γενικές συνέλευσεις. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτή την εκδήλωση, αυτή τη γενική συνέλευση, βρέθηκα και εγώ στη Ξάνθη και στην κοπή πίτας που θα γίνει την ίδια μέρα, αλλά το απόγευμα. Ποια μέρα θα γίνει η γενική συνέλευση και πού? Την ερχόμενη Κυριακή, 11 η ώρα το πρωί, στο εργατικό κέντρο Ξάνθης, η γενική συνέλευση της Ένωσης και το βράδυ 8 η ώρα στο πέρασμα. Όσον αφορά τα τρέχοντα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες στρατιωτικούς, ο κ. Τσουκαράκης επικέντρωσε στην καταβολή της αποζημίωσης για νυχτερινή εργασία, καθώς και στην αναδρομική καταβολή των δώρων που έχουν περικοπεί από το 2013 μέχρι και σήμερα. Δύο κρίσιμα για μας ζητήματα βάζουμε αυτή την περίοδο στην επικαιρότητα και στην ατζέντα των διεκδικήσεων. Ποια είναι αυτά? Η νυχτερινή αποζημίωση, η αποζημίωση για τη νυχτερινή μας εργασία. Με νόμο από 1/1/2017 έπρεπε να αποζημιωνόμαστε για την νυχτερινή μας εργασία. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα ούτε ένα σέντ δεν έχει μπει στις τσέπες μας. Άρα, τι προτρέπουμε τους συναδελφούς για να μην χάσουμε τις διεκδικήσεις μας και τις αξιώσεις μας? Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ξέρουν όλοι, ότι οι αξιώσεις του ιδιώτη εναντίον του δημοσίου είναι 2 χρόνια, ακριβόχρονα 2 χρόνια πέραν της διετίας παραγράφεται. Άρα, για να μην χάσουμε τις αξιώσεις μας, προτρέπουμε τους συναδέλφους να επικοινωνήσουν με την Ένωση της Ξάνθης και να καταθέσουν αναφορές, αιτήσεις, για να καταλαβαίνει, αλλά απευθυνόμαστε στους συναδέλφους, αναφορές, για να μαζέψουμε τις ώρες που ο κάθε συνάδελφος απασχολήθηκε νυχτερινά. Ένα είναι αυτό λοιπόν, η νυχτερινή αποζημίωση. Και ένα δεύτερο και κρίσιμο, το γνωρίζετε ως εργαζόμενοι και εσείς, είναι τα δώρα. Τα δώρα που περικόπηκαν από 1/1/2013. Ήδη το έκτο τμήμα αποφάσισε ότι είναι αντισταγματικές οι διατάξεις. Προχωράμε στην Ολομέλεια, μία Φλεμπάρη δικάζει. Αναμένεται ότι πολύ σύντομα θα βγάλει την απόφασή της. Δεν θα αδειάσει το τμήμα. Ελπίζουμε ότι δεν θα αδειάσει το τμήμα. Άρα η κατεύθυνση είναι: καταθέτουμε αγωγές μέχρι και μέσα στο Φλεβάρι, διεκδικώντας τα δώρα που παράνομα και αντισταγματικά περικόπηκαν. Αναφορικά με τις ανησυχίες και τον προβληματισμό μερίδας από τους συμπολίτες μας, αναφορικά με την ίδια τη δυνατότητα των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων να συνδικαλίζονται, ο κ. Τσουκαράκης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, αφού οι ίδιες οι συνταγματικές προβλέψεις δεν αφήνουν περιθώρια για προβληματισμούς αναφορικά με την προάσπιση της χώρας εξαιτίας της συνδικαλιστικής δράσης των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων. Να μην έχουν καμία επιφύλαξη, κανένα ενδιασμό και οι Έλληνες στρατιωτικοί είναι εργαζόμενοι. Είναι μισθωτοί. Μισθοδοτούμαστε από το δημόσιο. Εργοδότης μας είναι το δημόσιο. Εάν δεν διεκδικήσουμε αυτά που διεκδικούν άπαντες, όταν λέω άπαντες και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες και οι λιμενικοί μέσα από συνδικαλιστικούς φορείς, πριν από εμάς, οι τελευταίοι που συνδικαλίστηκαν ήταν οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Οι μόνοι που δεν είχαν συνδικαλισμό ήταν οι στρατιωτικοί. Πρέπει να διεκδικήσουμε, γιατί έχουμε και εμείς προβλήματα. Mm-hmm. Έχουμε προβλήματα, έτσι. Οι μειώσεις, οι πρώτοι που υπέστησαν μνημονιακές μειώσεις ήταν οι στρατιωτικοί. Mm-hmm. Αν δεν πηγαίναμε εμείς στο ΣΤΕ για να ανατρέψουμε μνημονιακούς νόμους, δεν θα ακολουθούσαν και οι άλλοι κλάδοι των ειδικών μισθολογιών. Mm-hmm. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε λοιπόν σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πολίτες, να μην έχουν κανένα ενδιασμό για το συνδικαλισμό σε ενόπλες δυνάμεις, ίσα που προτρέπουμε, διεκδικήστε όπως διεκδικούμε και εμείς. Τώρα, αυτό βέβαια που συνήθως είναι η αιτία της επιφυλακτικότητας, είναι γιατί έχει συνδεθεί ο συνδικαλισμός με την έννοια της απεργίας. Κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα ρεαλιστική για τους συνδικαλιστές των ενόπλων δυνάμεων να προχωρήσουν σε απεργία? Εδώ υπάρχει μία διαφύλαξη από το ίδιο το Σύνταγμα. Απαγορεύεται η στρατιωτική και η αστυνομική, οι υπηρετούντες τα σώματα ασφαλείας, να απεργούν. Και καταστατικά όμως και στο νόμο που προέβλεψε το πώς θα λειτουργούν τα σωματεία σε ένοπλες δυνάμεις, προβλέπεται ρητά ότι τα μέλη, οι ενώσεις και η ομοσπονδία δεν κηρύσσουν και δεν συμμετέχουν σε απεργίες.